Θα ασχοληθούμε με το γνωστό παιχνιδάκι Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί. Έχουμε εδώ δύο παιδάκια, το Ντάσο και τη Μαρία, που πρόκειται να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Σας θυμίζω ότι στο παιχνίδι αυτό, αν ένας παίκτη επιλέξει πέτρα, κερδίζει τον άλλο παίκτη που έχει επιλέξει ψαλίδι. Αν ο παίκτη επιλέξει ψαλίδι κερδίζει τον παίκτη που έχει επιλέξει χαρτί και αν ο παίκτης επιλέξει χαρτί κερδίζει τον παίκτη που έχει επιλέξει πέτρα. Αρχίζουμε το παιχνίδι. Κάνουμε κλικ στο, καταρχήν στο πράσινο σημάκι για να το ξεκινήσουμε και αρχίζουμε το παιχνίδι πατώντας το κουμπί έναρξη νέου γύρου το οποίο θα έπρεπε κανονικά να λέγεται έναρξη παιχνιδιού. Θα το αλλάξουμε λοιπόν σε επόμενη έκδοση. Οι παίκτες δίνουν τους επιλογές, χαρτί ψαλίδι. Νίκησε η Μαρία. Ξεκινάει ο επόμενος γύρος, χαρτί πέτρα. Νίκησε ο Τάσος και η διαδικασία συνεχίζεται. Καθώς λοιπόν τα παιδάκια παίζουν το Τάσος και η Μαρία συνεχίζουν το παιχνίδι τους, θέλω να επισημάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα γίνουν και ιδιαίτερα σημεία προσοχής κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού της εφαρμογής μας. Βλέπουμε καταρχήν ότι ο υπολογιστής είναι η μονάδα που κρίνει ποιος είναι ο νικητής του παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα, ο υπολογιστής μαθαίνει με κάποιο τρόπο τις επιλογές των παικτών και αποφασίζει με βάση τον κανόνα που είπαμε πριν, ποιο παίκτη από τους δύο κερδίζει το γύρο που παίζεται τώρα. Σημειώστε ότι όπως είναι λογικό να συμβαίνει, ο υπολογιστής περιμένει σε κάθε περίπτωση να ακούσει και από τους δύο παίκτες την επιλογή τους και μετά να αποφασίσει για τον νικητή του παιχνιδιού. Αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουμε και εμείς όταν θα φτιάξουμε, το θα αναπτύξουμε το κώδικα για, την, για το πρόγραμμά μας. Παρατηρήστε επίσης ότι το πλήκτρο τέλος παιχνιδιού δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται ένας γύρος. Και αυτό είναι λογικό, γιατί πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει ο γύρος και μετά να ζητήσουμε το τέλος του παιχνιδιού. Βλέπουμε... Και κάτι άλλο, θα το παρατηρήσατε, ότι όταν οι δύο επιλογές είναι ίδιες, τότε συμβαίνει το εξής. Ο γύρος μετριέται στους γύρους που έχουν παιχτεί, αλλά φυσικά δεν υπάρχει νικητής. Ας περιμένουμε να δούμε μια τέτοια περίπτωση. Να, εδώ ο γύρος θα μετρηθεί 16, αλλά όμως δεν με προσμετρήθηκε νίκη σε κάποιον παίχτη. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι πολλές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι νίκες του Τάσου και οι νίκες της Μαρίας μαζί υπολείπονται πολλές φορές από τον αριθμό των γύρων που έχουν παιχτεί. Δίνοντας τέλος παιχνιδιού, η εφαρμογή ολοκληρώνεται, όμως ίσως να παρατηρήσατε ότι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι παίχτες είπαν την επιλογή τους. Αυτό είναι ένα σημείο της εφαρμογής μας το οποίο θα το διορθώσουμε. Ένας τρόπος για να αντιληφθούμε γιατί γίνεται αυτό το μικρό λάθος είναι να δούμε το κωδικόραμα της εφαρμογής και μέσα από το κωδικόραμα να δούμε ακριβώς το σημείο στο οποίο πρέπει να επέμβουμε.